Θα πάμε για αρχή στο πέραμα Μυλοποτάμου. Τι θα συναντήσουμε εκεί, για ποιο λόγο θα ξεκινήσουμε με το πέραμα σήμερα? Θα πάμε σε μια χριστουγεννιάτικη είδηση, όπως αγαπάμε να κάνουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ναι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κόκκινο, τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου εκεί στην πλατεία. Πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες η φωταγώγηση, πλήθος κόσμου. Όλοι γιόρτασαν σε ένα έτσι χριστουγεννιάτικο κλίμα, μικρή και μεγάλη. Ξέρεις, Εύη, ξεκινήσαμε με εικόνα με το κέντρο του Ηρακλείου, σωστά? Με τη μεγάλη πόλη του Ηρακλείου, ωστόσο, αυτό το οποίο επιχειρούμε και πραγματοποιούμε εδώ και 2 εβδομάδες είναι να δίνουμε βήμα, να δίνουμε λόγο σε περιοχές της ενδοχώρας και σε ανθρώπους πραγματικά που εκπροσωπούν πολιτιστικούς συλλόγους και το προσπαθούν αρκετά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περίοδου που κατά κάποιο τρόπο έχει ξεκινήσει μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Δεν έχουμε ξανασυνδεθεί με το Μυλοπόταμο, με το πέραμα συγκεκριμένα. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες. Πραγματικά εκεί η περιοχή στο Δημαρχείο μπροστά κατακλείστηκε από κόσμο, μικροί και μεγάλοι, άνθρωποι της ενδοχώρας, κτηνοτρόφοι, αγρότες, εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Κοιτάξτε τι όμορφες εικόνες. Και εκεί θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κόκκινο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Περάματος, να μας μεταφέρει το κλίμα που επικράτησε εκεί στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προσπαθείτε αρκετά εκεί να βάλετε τους ντόπιους στην εορταστική περίοδο και στο κλίμα των Χριστουγέννων. Και είδαμε και κάποιες φωτογραφίες και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Ναι, κάνουμε κάποιες ενέργειες. Εδώ πέρα έχουμε στολίες στην πλατεία του Δημαρχείου. Από εδώ σας παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Έχουμε οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Χριστουγέννων με την έναρξη πρέπει και φωταγώγηση του δέντρου στις 25 του μήνα. Εγώ είδα μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως... κόσμο, ναι. Ήταν από τις πιο πετυχημένες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει για χειμώνα στο πέραμα Μυλοποτάμου. Είχαμε τη φωταγώγηση του δέντρου και ακολούθησε υπερθέαμα από ξυλοπόδαρο με ακροβατικά και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Και ήταν μια αρκετά καλή βραδιά, διότι είχε και καλό καιρό. Πήγαν ναι. όλα καλά. Έχει ανάγκη ο κόσμος να γιορτάσει, έχει ανάγκη να βγει έξω μετά από 2 χρόνια, ειδικά εδώ στο πέραμα εμείς δεν είχαμε κάνει καμία εκδήλωση. Πέρυσι κάναμε μια εκδήλωση στην πλατεία η οποία είχε το μισό κόσμο, διότι ήταν περίεργα τα πράγματα, ενώ φέτος η κατάσταση είναι ακόμα είναι καλύτερη και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε χαρά, ειδικά στα παιδιά, γιατί τα Χριστούγεννα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι αφιερωμένα στους μικρούς μας φίλους. Ακριβώς, κύριε Κόκκινε, είναι αυτό που είπατε, ότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας έρχονται ξανά όλες αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις και φυσικά είναι πολύ σημαντικό που περιοχές μικρές όπως το Πέραμα, διάφορα χωριά στην ενδοχώρα του νησιού. Με τα όποια προβλήματα ακριβώς, βέβαια καταγράφονται καθημερινά, κύριε Κόκκινε. Προσπαθούν και πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις. Να μην ξεχνάμε ότι οι πολιτιστικοί συλλόγοι είναι από εθελοντές. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε συμμετοχή στην περιοχή μας, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται ούτε από το Κόκκινο, ούτε από τον ένα, ούτε από τον άλλο. Γίνονται από όλους τους μαζί. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού. Μπράβο, βέβαια. Διεθνής ημέρα. Διεθνής ημέρα εθελοντισμού. Αναφορικά τώρα, Πρόεδρε, αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος, τι περιλαμβάνει? Θα γίνουν άλλες 2 εκδηλώσεις εδώ πέρα, 28 και 29 του στον χώρο. Στην πλατεία του Δημαρχείου, 28 και 29 του Δεκεμβρίου, αφιερωμένες στους μικρούς μας φίλους. Να ξέρετε, αμέλησα να το πω ότι υπάρχει και κέρασμα του Πολιτιστικού Σύλλογου, όπως υπήρξε και στη φωταγώγηση, από εθελοντές πάλι, οι οποίοι κάνουν λουκουμάδες, κουραπιέδες, μελομακάρουνα, χυμούς, νερά. Ήταν όλα προσφορά από τους ντόπιους για να μπορέσουμε να περάσουμε ωραία. Το μήνυμα που στέλνει. Το μήνυμα που στέλνει το πέραμα, Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε, ποιο είναι? Καλές γιορτές να έχουμε με υγεία, ευτυχία και αξίζει τον κόπο να ασχολιόμαστε λίγο παραπάνω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.